Γεια σας παιδιά. Σήμερα επιτέλους μπαίνουμε στο κεφάλαιο της μείωσης. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έχει πολλές λεπτομέρειες, πάνω στο οποίο μπαίνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις, ιδιαίτερα πολλά επιλογή, επιλογής, και θέλω να δώσουμε μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες και να τα προσέχουμε παράλληλα με τι εικονίτσε που σα έχω ετοιμάσει, όπω είδατε και από τα προηγούμενα βίντεο. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε να το δούμε το μάθημά μα. Αλλά πριν ξεκινήσω, πρέπει πάλι να υπενθυμίσω και να ευχαριστήσω τους πάτριονς οι οποίοι μας υποστηρίζουν. Και ξεκινάει λοιπόν το σχολικό μας λέγοντας ότι το πιο ενδιαφέρον ίσως χαρακτηριστικό της γενετικής είναι ότι είναι η επιστήμη των αντιθέσεων. Η έκφραση «τα όμοια γεννούν όμοια» που συνοψίζει τη βασική αρχή της κληρονομικότητας ότι οι οργανισμοί μεταβιβάζουν τα χαρακτηριστικά τους στους απογόνους τους επιβεβαιώνεται από την καθημερινή εμπειρία όσο βέβαια επιβεβαιώνονται και οι εξαιρέσει. Τα όμοια λοιπόν γεννούν και μα λέει στη συνέχεια ότι οι γονεί μα εμφανίζουν τα ίδια βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Δεν είμαστε όμως πιστά αντίγραφά του, ούτε μοιάζουμε με τα αδέλφια μα σαν δύο σταγόνες νερό. Μα λέει λοιπόν όλο αυτό το παράγραφο ότι τα οι σκύλοι γεννούν σκυλάκια. Οι γάτε γατάκια και οι άνθρωποι ανθρωπάκια. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι από τη μία γενιά στην επόμενη γεννιούνται πάλι με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά. Άνθρωποι γεννιούνται, αλλά δεν είναι όλοι όμοιοι μεταξύ του, δεν μοιάζουν τα αδέρφια μεταξύ του, δεν μοιάζουν τα παιδιά απολύτω με του γονεί του, αλλά έχουν τα βασικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Στη μονογονική αναπαραγωγή, συνεχίζει το σχολικό μα, οι γενετικέ πληροφορίε για τη δημιουργία του νέου ατόμου προέρχονται από έναν μοναδικό γονέα. Ο μοναδικός γονέας λοιπόν μονογονική, μόνο ένας γονέας δηλαδή, αναπαραγωγή. Είναι λοιπόν επόμενο η απόγονη λόγω της πιστότητας της αντιγραφής του γενετικού υλικού και της ακρίβειας της διανομής του με τη μύτωση, αν θυμάστε, έλεγε στο, προηγούμε, στο προηγούμενο, στα προηγούμενα βίντεο λέγαμε για και η διανομή του γενετικού υλικού, τι λοιπόν κάνουν οι απόγονοι, να είναι πιστά αντίγραφά του. Γεια σας, είμαι η Βάβα, με λένε Σούλα. Όχι εμένα, λένε σούλα. Όχι εμένα, λένε σούλα. Όχι εμένα, λένε σούλα. Εμένα, λένε σούλα. Εμένα, λένε σούλα. Εμένα, κορίτσια. Γεια σα. Αντίθετα, στη μονογονική αναπαραγωγή, λέει το σχολικό μα στη συνέχεια, τι γενετικέ πληροφορίε για τη δημιουργία του νέου ατόμου συνεισφέρουν δύο γονεί διαφορετικού φύλου. Η απόγονοι, επομένω, δεν μπορεί να είναι ακριβή αντίγραφα κανενός. Αλλά προϊόν γενετική συμβολής και των δύο. Και οι δύο γονεί βάζουν το χεράκι του για να προκύψει το γενετικό του υλικό ενώ το νέο άτομο. Και θα το σημειώσουμε εδώ, αμφιγονική αναπαραγωγή, συνεισφέρουν και οι δύο γονείς, κανενός αντίγραφα δεν είναι, αλλά προϊόν γενετικής συμβολής και των δύο. Δηλαδή, για να το κάνω σαφές, εάν πάρουμε έναν καρχαρία, Πάρουμε και τον διασταυρώσουμε με ένα καναρίνι. Το αποτέλεσμα δεν θα μοιάζει ούτε με τον καρχαρία ούτε με το καναρίνι. Θα βγει το πολύ γνωστό μας καρχαρίνι. Καλά, μην το πιστέψετε κιόλα. πως πράγματι υπάρχει το καρχαρίνι. Ένα στιάκι έκανα και εγώ άνθρωπος. Τι μας λέει λοιπόν η παράγραφός μας. Ότι με τη μονογονική αναπαραγωγή έχουμε απογόνους οι οποίοι είναι πιστά αντίγραφα του γονέα και με την αμφιγονική επαναπαραγωγή, οι απόγονοι γίνονται με τη συμβολή και των δύο γονέων. Τα μαθαίνουμε αρκετά καλά. Εδώ όμως παιδιά έχουμε ένα θεματάκι, όπως λέει και το σχολικό μας. Εδώ λοιπόν ανακύπτει λέει ένα πρόβλημα, αν κάθε γονέας μεταβίβαζε στον απόγονο του τον ακριβή αριθμό χρωμοσωμάτων του, το νέο άτομο θα είχε το άθροισμα του αριθμού των χρωμοσωμάτων και των δύο. Ένας τέτοιος απόγονος ακόμα και αν επιβίωνε, θα είχε διαφορετικό αριθμό χρωμοσωμάτων από αυτό που είναι καθορισμένος για το είδος του. Και προφανώς δεν θα ήταν στο ίδιο είδος. Να λοιπόν εδώ πέρα σας έχω, να ένα ζευγαράκι εδώ, I love you baby και τα λοιπά, και προσφέρει ο καθένας στο νέο άτομο που θα προκύψει 46 χρωμοσώματα και 46 χρωμοσώματα. Και πόσα θα έχει ο επόμενος, 92. Μάλλον δεν θα είναι άνθρωπο. Ωραία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό που υπήρξε στη φύση με τους αμφιγανικά αναπαραγόμενους οργανισμούς λύθηκε στη διάρκεια της εξέλιξης μέσα από δύο μηχανισμούς. Τη μείωση και την γονιμοποίηση. Λέει το σχολικό ότι με τη μείωση κάθε γονέας παράγει τους γαμέτες δηλαδή εξειδικευμένα αναπαραγωγικά κύτταρα που φέρουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων από το κανονικό, είναι δηλαδή. Απλοειδή. Μισό αριθμό απλοειδή κύτταρα. Με τη γονιμοποίηση από την άλλη μεριά, ο αρσενικός γαμέτης και ο θηλυκό γαμέτη συνενώνονται σε ένα νέο κύτταρο, το ζυγοτό, από το οποίο με συνεχεί μυτοτικέ διαίρεσει προκύπτει ο νέο οργανισμό. Να λοιπόν εδώ πέρα έχουμε το οάριό μα. 23 χρωμοσωμάτα. Πού είναι ο γαμπρό? Hello, baby. Να και το σπερματοζωάριό μα. Άλλα 23 χρωμασώματα. Τι κάνουν αυτά. Συνενώνονται. Και προκύπτει το ζύγωτό μα, το οποίο έχει 46 χρωμασώματα. Έτσι λοιπόν καταλήγει το κείμενό μα ότι το κύτταρο το οποίο προέκυψε, το ζυγωτό, είναι διπλοειδές και κατ' επέκταση διπλοειδής είναι και ο νέο οργανισμό. Όπω ήταν φυσικά και οι γονεί του αφού με τη συνένωση των απλοειδών γαμετών επαναφέρει τον αριθμό χρωμοσωμάτων στο κανονικό. Έτσι συγκεντρωτικά θα πούμε ότι με τη μείωση έχουμε τα μισά χρωμοσώματα, έχουμε τους γαμέτες και με τη γόνιμοποίηση ο αρσενικός και ο θηλυκός γαμέτης φτιάχνουν το ζυγωτό και το ζυγωτό μας ο αριθμό των χρωμοσωμάτων επανέρχεται στο κανονικό. Και για να δούμε και τη λεπτομέρεια που λέει εδώ το σχολικό μας, ότι αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση δεν αποσκοπεί στην παραγωγή γαμετών που γενικά και αόριστα έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων. Αντίθετα, παράγει γαμέτες που έχουν πάρει από κάθε ζεύγος ομολόγων υποχρεωτικά τη μία χρωματίδα, η οποία με το τέλος της μείωσης αντιστοιχεί σε ένα χρωμόσωμα. Δηλαδή, αξιοποιεί όλο το γενετικό υλικό. Δεν παίρνει κάποιες χρωματίδες κάποιες τις αφήνει, τι αξιοποιεί όλε. Και για να το δούμε αυτό και να το καταλάβουμε, γιατί έχει σημασία τα λόγια που λέει το σχολικό, σα έχω εδώ πέρα μια σχηματική παράσταση. Α πούμε που λοιπόν, πω έχουμε ένα κύτταρο. Το κύτταρο αυτό αποτελείται από δύο χρωμοσώματα που είναι ομόλογα χρωμοσώματα. Το ένα έχει προέλθει από τον ένα γονέα και το άλλο έχει προέλθει από τον άλλο γονέα. Είναι δίκλυνο όπω βλέπετε. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε γαμέτε, τι θα γίνει, θα πρέπει, ναι, τα έχω ονομάσει το πρώτο, το έχω ονομάσει ένα και το άλλο το έχω ονομάσει δύο. Για να κάνουμε λοιπόν οι παμεγαμέτες, τι θα πρέπει να κάνουμε τα χρωμοσώματά μας, τα DNA μας, να τα διπλασιάσουμε. Λοιπόν, έχουμε δύο χρωμοσώματα διπλασιασμένα και βλέπουμε τις αδελφές χρωματίδες ενωμένες με το κεντρομερίδιο. Στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, τι θα κάνουμε, θα διαχωριστούν οι αδελφές χρωματίδες και κάθε μία από αυτές, που θα ονομάζεται πλέον χρωμόσωμα, θα δημιουργήσει έναν γαμέτι. Όπως βλέπετε η μία, η πρώτη, η μπλε ας το πούμε, είναι η 1 και η ένα τόνος, έτσι είναι αδελφές, πρώην αδελφές χρωματίδες. Ομοίως οι άλλες είναι 2 και 2 τόνος, πρώην αδελφές χρωματίδες πάλι. Από αυτές λοιπόν θα φτιαχτούν τα, θα φτιαχτούν οι γαμέτες. Να λοιπόν οι γαμέτες εδώ πέρα. Εκείνο λοιπόν που θέλω να προσέξετε εδώ πέρα είναι ότι αξιοποιήθηκαν όλα τα μόρια DNA, έτσι. Αυτό ακριβώ μα λέει εδώ πέρα, ότι παράγει γαμέτε που έχουν πάρει από κάθε ζεύγος ομόλογων υποχρεωτικά τη μία χρωματίδα. Γαμέτε λοιπόν, μία χρωματίδα από κάθε ζεύγος ομόλογων Και στη συνέχεια α δούμε πώ γίνονται αυτά και ακόμη πώ αυτό ο τύπο κυταρική διαίρεση λειτουργεί ω ένα θαυμάσιο μηχανισμό παραγωγή γενετική πληροφορία. Γενετική ποικιλομορφία. Σωστά. Και το βιβλίο μας τώρα μας δίνει μία πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει στο επόμενο κεφάλαιο για τη μείωση. Καταρχά, πού γίνεται η μείωση. Η μείωση, μα λέει, γίνεται σε μια ειδική κατηγορία διπλοειδών κυτάρων που χαρακτηρίζονται ω άωρα γεννητικά κύτταρα. Έτσι. Άωρα γεννητικά κύτταρα, λοιπόν, εκεί που γίνεται η μείωση. Και μετά ακολουθεί μια συνοπτική πορεία τη μείωση στο επόμενο κείμενο. Αναλυτικά θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο και στο επόμενο βίντεο. Μετά τον αυτοδιπλασιασμό του γενετικού υλικού, μας μα αναφέρει εδώ, κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο χρωματίδε. Ωραία. Στο κύτταρο που πρόκειται να υποστηρίξει, γίνονται δύο διαδοχικέ κυταρικέ διαιρέσει. Δύο διαδοχικέ διαιρέσει. Κάθε μια περιλαμβάνει μία διαιρέση του πυρήνα και μία διαιρέση του κυτταροπλάσματος. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι το πρώτο βήμα. Προσέξτε, δύο διαιρέσεις που κάθε μία από αυτές τις διαιρέσεις έχει μία πυρηνική διαίρεση όπως λέει, διαίρεση του πυρήνα και μία κυταροπλασματική διαίρεση. Το δεύτερο που γίνεται που μας λέει εδώ είναι από την πρώτη κυταρική διαίρεση που χαρτίζω ως πρώτη μειωτική διαίρεση παράγονται δύο κύτταρα. Άρα έχουμε την πρώτη μειωτική διαίρεση η μείωση 1 που παράγονται δύο κύτταρα και μετά ακολουθεί καθένα από αυτά που, προηγήθη, που προηγουμένω δημιουργήθηκαν. Υφίσταται τη δεύτερη κυταρική διαίρεση, που χαρακτηρίζεται ω δεύτερη μειωτική διαίρεση ή μείωση 2. Με αποτέλεσμα την παραγωγή τεσσάρων γαμετών. Και αυτό είναι το τρίτο μα βήμα. Άρα εδώ πέρα, 1, 2, 3 είναι τα βηματάκια συνοπτικά τη μείωση. Και καταλήγει και κλείνουμε με αυτό με το σημερινό μας μάθημα, σε ό,τι αφορά, λέει τον άνθρωπο, και οι τέσσερι αυτοί οι γαμέτε που είπαμε προηγουμένω είναι λειτουργικοί, δηλαδή σπερματοζωάρια. Αντίθετα, στι γυναίκε, ένα μόνο στου τέσσερι γαμέτε είναι λειτουργικό, δηλαδή ο Άριο. Οπ. Τι έγινε εδώ, παιδιά, για να το ξαναδιαβάσω. Τέσσερι γαμέτε στον άντρα είναι λειτουργικοί, στη γυναίκα, μόνο ένα από του τέσσερι. Τι έγινε, ρε παιδιά, είπατε και κάτι καλό για του άντρε μα. Είπατε κάτι καλό για μα. Δηλαδή έχουμε λιγότερο DNA, το Ψ είναι πιο κοντό, μυτοχόνδρια δεν δίνουμε στα παιδιά μας, τα ε, θνησιγόνα γονίδια εκφράζονται περισσότερο αρσενικά και πεθαίνουμε πιο εύκολα. Επιτέλους υπόθηκε και κάτι που έχουν οι άντρες περισσότερα από τις γυναίκες. <χω> Καλά δεν είναι και έτσι, αλλά γιατί γίνεται αυτό. Για κοιτάξτε, εδώ σας έχω μία παράσταση που είναι μέσα στο σχολικό, Θέλω να την ψάξετε να τη δείτε. Είναι στα παραρτήματα. Και λέει ότι ουσιαστικά στο άωρο γενετικό κύτταρο το οποίο πρόκειται να καταλήξει σε οάριο γίνονται κανονικά οι μειώσει. Όπω θα δούμε, μείωση 1, μείωση 2, αλλά τα τρία εκφυλίζονται και μόνο ένα, το οάριο, είναι αυτό που καταλήγει τελικώ στη μήτρα. Έτοιμο ή περιμένει να γίνει η γονιμοποίηση. Τα άλλα χάνονται. Εάν δεν εξελιχθεί σε γονιμοποίηση. Μετά και το τελευταίο άριο φεύγει με την έμεινο ρίση, όπως ξέρετε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το μάθημα. Ε, αλλά πάμε να δούμε τι μάθαμε. Μάθαμε λοιπόν σε ποιου οργανισμούς γίνεται το φαινόμενο της μείωσης, γιατί πρέπει να γίνει μείωση και γονιμοποίηση και είδαμε και μια συνοπτική παρουσίαση για τη δημιουργία των γαμετών μέσω της μείωσης. Στο επόμενο μάθημα τώρα, Εκείνο που θα δούμε είναι τα στάδια βήμα-βήμα με εικονίτσες της μειωτική διαίρεσης. Μέχρι τότε όμως, εγώ εκείνο που θέλω να σας ζητήσω είναι να έχετε επαναλάβει τα πρώτα στάδια, τα πρώτα βήματα με τις εικονίτσες που έχουμε πει της μεσόφασης, έτσι ώστε να ξέρουμε πού βρίσκεται το κύτταρο για να μπορέσουμε εύκολα να μπούμε στην μειωτική διαίρεση και στα στάδια της. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά, διαβάστε καλά, και να είστε όλοι καλά και υγιείς. Γεια yeah. σας. Yeah.